Στις αυτοδιοικητικές εκλογές τώρα, ο υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με τη Λαϊκή Συσπήρωση, ο κύριος Χρήστος Βαρσαμάκης, βρίσκεται στο στούντιο της Δέλτα Τηλεόρασης. Καλησπέρα, κύριε Βαρσαμάκη, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Σταυρίδη. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Μπαίνουμε σιγά-σιγά στην τελική ευθεία. Η αλήθεια είναι ότι ό,τι προγραμματισμός και αν είχε γίνει, έχει βγει εκτός λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών στην Θράκη, αλλά και του κακού που βρήκε τη χώρα στην Θεσσαλία. Θέλω να μου πείτε εάν στη Λαϊκή Συσπήρωση είστε έτοιμοι για αυτή την εκλογική αναμέτρηση και αν μπορείτε τώρα με τα νέα δεδομένα να μου πείτε ποια είναι τελικά τα θέματα τα οποία πιστεύετε εσείς ότι θα πρέπει να συζητάμε προεκλογικά. Πρέπει να συζητάμε. Τα θέματα που πρέπει να συζητάμε είναι τα μεγάλα θέματα όπως είναι. Δηλαδή η προστασία των δασών, η προστασία των κατοίκων, η προστασία των σχολείων από σεισμούς, από πλημμύρες, από πυρασφάλεια να έχουν, δηλαδή παραδείγματος χάρη, αντισεισμικοί ένεχοι να γίνονται τακτηριακοί ένεχοι και τα σχολεία και για τα δημόσια κτίρια, τα οποία έχουν πάρα πολύ κόσμο μέσα ανά πάσα στιγμή και να μην έχουμε τέτοια θέματα. Μετά είναι η προστασία, η γενική προστασία, ας πούμε, του περιβάλλοντος, όπως είναι τα δάση μας. Δηλαδή, πρέπει να παίρνουμε τα μέτρα λίγο πριν συμβούν αυτά τα εγκλήματα που συμβαίνουν. Αυτή θα πρέπει να είναι η ατζέντα, πιστεύετε, ή και αυτή. Και αυτή. Η καθημερινότητα του πολίτη, η καθημερινότητα του πολίτη με τα μεγάλα ή τα μικρά του προβλήματα, η καθημερινότητα και πώς θα καλυτερέψουμε τη ζωή του μέσα στον αστικό ιστό και στις πόλεις μας. Αθλητικές εγκαταστάσεις, αν υπάρχουν. Αν υπάρχουν ιδρύματα της καθημερινότητας, δηλαδή για τα ΑΜΕΑ, για να μπορέσουμε, ας πούμε, ανθρώπους οι οποίοι... παράδειγμα, θα φέρω ένα απλό παράδειγμα, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα παιδί ΑΜΕΑ, όταν φύγει από τη ζωή του, τι θα γίνει. Δηλαδή, ή όταν είναι άρρωστος, ποιο ίδρυμα εδώ στην Αλεξανδρούπολη θα το αναλάβει. Εσείς ποια άποψη έχετε στη Λαϊκή Συσπήρωση ότι έχει να κάνει, αφού μιλήσετε για τα αθλητικά, με το κλειστό γυμναστήριο και με το αρσίλιο εκεί στην περιοχή της ΙΕΒ, λοιπόν, δίπλα στο Κολυμπητήριο. Το κλειστό γυμναστήριο στην Αλεξανδρούπολη και κάθε κλειστό γυμναστήριο στους χώρους μας είναι απαραίτητο, όχι να γίνει σήμερα, να γίνει χθες. Και μεγαλύτερο, γιατί η ανάγκη της Αλεξανδρούπολης το 2013 που σχεδιάστηκε, και 16 χρηματοδοτήθηκε και καθυστερεί ακόμη, ήταν πολύ λιγότερες από τις ανάγκες σημερινές. Και αυτό που γίνεται είναι μικρό. Σαν χώρος, είχαμε πει, εμείς είχαμε ψηφίσει το ναι να γίνει το γυμναστήριο, αν δεν χαθούν το κλειστό γυμναστήριο, αν δεν χαθούν τα χρήματα, αλλά με τις, γενικά με όλη την κατάσταση σήμερα που συνέβη στην περιοχή μας, στο Δήμο μας και γενικά το μισός εύρος καμένος, είπαμε ότι πραγματικά, αν υπάρχει λύση, να γλιτώσουμε αυτά τα 300-400 δέντρα. Αν υπάρχει λύση. Τι θα λέγατε σε αυτούς που λένε ότι αυτό είναι λαϊκισμός? Δηλαδή, δεν μπορείς να ψηφίζεις ναι και επειδή κάηκαν τα δέντρα, κάηκαν τα δάση, αποφασίζεις να μην γίνει ένα έργο ή να γίνει κάπου αλλού. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Το θέμα είναι τα μεγάλα έργα δεν αποφασίζονται σήμερα έτσι και αύριο αλλιώς. Ναι. Το θέμα μας είναι, δεν είναι λαϊκισμός, είναι δηλαδή η ζωή όπως τα φέρνει τις συγκεκριμένες στιγμές. Όταν υπάρχει μια μεγάλη καταστροφή, στην οποία αυτή είναι η μεγάλη καταστροφή, έφτυγαν φυσικά, δεν έφτυγε μόνο ο Δήμος, έφτυγε και η περιφέρεια και η κυβέρνηση, δεν έφτυγε μόνο ο Δήμος. Ενώ αν είχε ξεκινήσει το έργο 15 Αυγούστου και είχαν κοπεί, δεν θα είχαμε ζήτημα? Θα είχαμε ζήτημα, αλλά το ζήτημα αυτό θα ήταν μικρότερο γιατί θα χανόταν τα χρήματα. Είχαμε κάνει τις ενέργειες, είχε κάνει ο Δήμος τις ενέργειες και η ενημέρωση ήταν να μην χαθούν τα χρήματα και πάει άλλα 2-3 χρόνια πίσω το γυμναστήριο. Το κλειστό γυμναστήριο. Και γι' αυτό είπαμε ναι εμείς. Έτσι. Αλλά όταν συμβαίνει κάτι, πρέπει να παίρνουν και τις τελευταίες στιγμής τα γεγονότα. Ήταν η άποψή μας. Και κανένα λαϊκισμό, γιατί δεν μπορούμε να χαρακτηριστούμε για λαϊκιστές. Όχι, λέω. Κάποιοι έτσι. Λένε ότι. Όχι. Γι' αυτό λέω. Δεν μπορούμε να χαρακτηριστούμε για λαϊκιστές αυτοί που μας το λένε. Έτσι. Μάλλον δηλαδή για να παρουσιάσουμε ένα έργο. Ένα έργο δηλαδή πρέπει ντε και καλά να γίνει σήμερα, ενώ έχει αργήσει 7-10 χρόνια. Πώς κρίνετε εσείς που είστε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου το γεγονός ότι ενώ ας πούμε η παράταξη Λαμπάκη έφερε το έργο, βρέθηκε εκεί και πήγαν οι άνθρωποι και αυτόφορο, ή βλέπαμε τον κύριο Πέτροβιτς, ο οποίος ήταν αντιπεριφερειάρχης όταν η περιφέρεια έδινε τα χρήματα, επίσης βρέθηκε εκεί και ήταν στην κινητοποίηση?
Γιατί ήταν η στιγμή τέτοια που ήταν μια μεγάλη καταστροφή για το Δήμο μας. Και μετά από αυτή τη στιγμή όλοι ευαισθητοποιήθηκαν και ο κόσμος και οι πολίτες γύρω-γύρω και ο κόσμος της Αλεξανδρούπολης ευαισθητοποιήθηκε και είπε, ας πούμε, ότι μπορούμε να δούμε άλλη λύση, αν υπάρχει. Έτσι. Ναι. Είτε με τις πυρκαγιές, είτε με την έκτακτη ανάγκη, είτε. Δεν ξέρω, ας πούμε, δεν διοικώ το Δήμο για να σου πω ότι ήταν ο τρόπος αυτός και αυτήν την πολιτική θα ακολουθούσαμε για να γινόταν. Θα προσπαθούσαμε να ακολουθήσουμε μια πολιτική για να αλλάξουμε τα γεγονότα μετά από τις μεγάλες καταστροφές. Εάν την Κυριακή των εκλογών οι πολίτες ψηφίσουν λαϊκή συσπήρωση και σας φέρουν στη δεύτερη Κυριακή και στη συνέχεια από μία πρώτη του 24 να διοικείτε το Δήμο, πιστεύετε ότι υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για να κάνετε πραγματικότητα το σχεδιασμό και το πρόγραμμα της λαϊκής συσπήρωσης? Ναι, γιατί θα είμαστε δίπλα στον κόσμο. Δηλαδή, είπα, ας πούμε, για την παιδεία ορισμένα πράγματα, είπα για τον αθλητισμό, παραδείγματος χάρη. Ο αθλητισμός είναι δηλαδή, μαζί με την παιδεία είναι για τα παιδιά ό,τι πιο σωστό μπορούμε να κάνουμε και το μαζικό αθλητισμό. Και ο μαζικός αθλητισμός για μας είναι όλοι να μπορούν να αθληθούν. Χωρίς να νοικιάζουμε τους χώρους και να προσφέρουμε αυτό τον αθλητισμό για όλο τον κόσμο. Παραδείγματος χάρη στις σφαίρες υπάρχει ένα κλειστό γυμναστήριο, το οποίο έχει τα προβλήματά του, και ένα γήπεδο, το γήπεδο Φερών, το οποίο είναι μόνο για ποδόσφαιρο. Δεν έχει ούτε διαδρόμους για τρέξιμο, ούτε ταρτάν, ούτε ένα σκάμ να πηδάνει, να γυμνάζονται οι άνθρωποι. Δεν έχει τίποτα. Και μιλάμε για 20 ετίες, έτσι, που είναι απαραίτητο. Δηλαδή, όταν πηγαίναμε στο σχολείο, είχαμε όλους τους αθλητές. Γιατί όλα τα γήπεδα ήταν χωμάτινα. Σήμερα έχει μόνο τριβόλια. Έτσι. Είναι ελεηνό, δηλαδή, το να μιλάμε. Το είχατε φέρει το θέμα αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο? Πολλές φορές. Με τι αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα ήταν ότι θα βρούμε χώρο, θα δούμε πώς θα γίνει, θα φέρουμε καρέκλες, θα φέρουμε το ένα. Ούτε τα φώτα περάσανε, ούτε τίποτα. Διοικήσεις αλλάζουν, οι δήμαρχοι φεύγουν, οι δήμαρχοι ξανάρχονται και πήγαινε λέγοντας. Μετά μπορούμε να δούμε, ας πούμε, είπαμε για τον αθλητισμό λίγα πράγματα. Μπορούμε να δούμε, ας πούμε, για την κλινοτροφία ή την αγροτική οικονομία των Φερών, ας πούμε, έτσι. Ναι. Δηλαδή, έχουμε να δούμε έργα τα οποία θα κατεβάσουν το κόστος παραγωγής, τα αρδευτικά έργα που λέμε. Το 1 τρίτο έχει γίνει από το 1995 και σταματήσαν τα έργα. Το αρδευτικό έργο όμως είναι θέμα δημοτικό. Δηλαδή, μπορεί να το διεκδικήσει μαζί με το Δήμο. Να το διεκδικήσει, να μπει σε προγράμματα, να μπει στην περιφέρεια και από την περιφέρεια να μπει στο Υπουργείο Γεωργίας, ότι είναι απαραίτητα για να κατεβάσουμε και να κρατήσουμε τον κόσμο μας στα χωριά μας. Έτσι. Δηλαδή, δεν μπορούμε να λέμε ότι 30 χρόνια δεν πήγαμε κοντά να δούμε το κόστος της παραγωγής μας, που είναι ένας τομέας, αγροτικός τομέας. Έτσι. Ή κτηνοτροφικός τομέας, το 1984, παραδείγματος χάρη, οι Φέρες, μόνο σαν κοινότητα Φερών, είχε 84.000 μεγάλα ζώα και μικρά. Και σήμερα έχει όλος ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, όχι πάνω από 15.000 ζώα. Δηλαδή, θέλουμε την κοινοτροφία. Είναι σωστή κιόλας. Αυτό όμως δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει πρέπει γενικότερα. Πρέπει να κάνει η πολιτεία, έτσι. Αλλά το θέμα είναι ότι μαζί με τους κατοίκους πρέπει να το δούμε. Δηλαδή, ότι μπορούν να ασχοληθεί και οι κάτοικοι από εδώ να παράγουν. Γιατί έχουμε, μην ξεχνάμε, ότι η πολιτεία, ναι, μεν, αλλά έχουμε εισαγωγές κρεάτων γύρω στα 15 με 19 δισεκατομμύρια το χρόνο. Έτσι. Κοιτάω λίγο το ποσοστό της πρώτης Κυριακής και βλέπω ότι είχατε πάρει ένα 8,77%, δηλαδή 2.968 ψήφους. Αυτοί οι 2.968 ψήφοι πολίτες πώς θα πολλαπλασιαστούν, πιστεύετε? Έτσι. Ποιο είναι εκείνο το σημείο που θα τους κάνει να πούνε ότι η λαϊκή συσπήρωση και ο Σάββας ο Δευτεραίος είναι η επιλογή? Πρώτα, ο Σάββας ο Δευτεραίος είναι ένας άνθρωπος, καθηγητής πανεπιστημίου, γιατρός, στην περιοχή μας από τους ανθρώπους, τους αγωνιστές, που αγωνίζονται για τα μικρά και για τα μεγάλα προβλήματα των κατοίκων και φαίνεται καθημερινά στην πορεία του. Και μαζί με το ψηφοδέλτιο της λαϊκής συσπήρωσης, μαζί με τους άλλους που είμαστε μέσα και απαρτίζουμε το ψηφοδέλτιο, είμαστε μια ομάδα η οποία μπορούμε πραγματικά ομοιόμορφη και ζητάμε, δηλαδή, την ψήφο του κόσμου για να
παλέψουμε μαζί τους για να λύσουμε προβλήματα μαζί τους. Δηλαδή, μετά θα έλεγα, ας πούμε, εκτός από το θέμα το γιατί θα μας ψηφίσει, δηλαδή, και στο... Δηλαδή, είπαμε λίγα πράγματα για το... Δηλαδή, ο τουρισμός, ο θρησκευτικός τουρισμός, το δέλατο του Εύρου, η αιματικά λουτρά, δηλαδή, πράγματα τα οποία μέσω τουρισμού μπορούμε πραγματικά να γίνουν και χώροι οι οποίοι θα έχουν επισκεψιμότητα, ναι. Και χώροι οι οποίοι θα με δώσουν υπεραξία. Με τη συμμετοχή ιδιώτη, κύριε Βαρσανάκη. Πρώτα-πρώτα θα δούμε τη λύση. Μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας. Πρώτα-πρώτα βλέπουμε τις λύσεις που μπορούμε να τις κάνουμε μόνοι μας. Το ιδιώτης ή οτιδήποτε άλλο θα, το, δηλαδή, θα είναι έξω, για μας προς το παρόν. Δηλαδή θα πούμε όχι, αλλά θα το δούμε να το κάνουμε μόνοι μας. Αν δείτε ότι δεν γίνεται και χρειάζεται να υπάρξει... Αν δούμε ότι δεν γίνεται, πρέπει να το δώσουμε στον κόσμο. Πρέπει να το δώσουμε στον κόσμο. Έτσι. Να θα λέγατε απολαμβάνει. Ναι στη σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Αυτή τη σύμπραξη την έχουμε καταγγείλει. Γιατί αυτή η σύμπραξη κάνει το έργο το δημόσιο και ο ιδιώτης έρχεται και απολαμβάνει τα χρήματα. Όπως έγινε και με τους δρόμους που αγοράζονται σήμερα από την Τέρνα, ναι. Με 3 δισεκατομμύρια τόσο από το ΤΑΙΠΕΔ. Και ο λαός πλήρωσε για τους δρόμους όλα τα χρήματα, έδωσε από το υστέρημά του ή ακόμη πάρθηκαν τα δάνεια και τα ξεπληρώνει ο λαός. Και έρχεται κάποιος που τα αγοράζει αυτά και τα οικειοποιείται. Άρα λοιπόν είστε υπέρ του να παραμείνει στο Δήμο. Να παραμείνει στο Δήμο. Να δώσουμε λύση μέσα στο Δήμο. Τι θα κάνετε, τελευταίο ερώτημα είναι αυτό. Τι θα κάνετε αν κερδίσετε τις εκλογές και μέσα σε αυτή την τετραετία, πενταετία, χρειαστεί ένα κομμάτι, ας πούμε, της καθαριότητας, του πρασίνου, να ιδιωτικοποιηθεί, να μπει ένας εργολάβος ιδιώτης. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να ακολουθούμε τη δική μας πολιτική. Είναι μια πολιτική η οποία ακολουθείς και το Υπουργείο Εσωτερικών. Έτσι. Θα το παλέψεις. Μήπως μπορείς να, όπως κάνει ο Δήμαρχος Πατρέων, θα το παλέψεις μέχρι εκεί που μπορείς. Αν δεν μπορείς όμως, δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά. Θα παλέψεις φυσικά να μην ακριβίνουν τα δημοτικά τέλη, να μην χρεωθεί μόνο ο κάτοικος και τα πάρει ο ιδιώτης. Δηλαδή, εδώ παρατηρείται μέσω της σύμπραξης ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, παρατηρείται στα σκουπίδια, παραδείγματος χάρη, που γίνεται στην Κομωτινή. Δηλαδή, παρατηρείται ότι δώσαν οι Δήμοι όλα τα φορτηγά τους. Δηλαδή, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης έδωνε 1.400.000 και τώρα έφτασε 1.900 να δίνει, δηλαδή 500.000 επιπλέον. Και τελικά αυτά τα πληρώνουν οι δημότητες. Ναι. Είδαμε καλύτερα αποτελέσματα. Όχι. Είδαμε και τα σκουπίδια που βγήκαν εδώ πάνω, είδαμε και σκουπίδια αλλού, είδαμε σκουπίδια να μην κουβαλούνται. Δηλαδή, δεν είδαμε καλύτερα αποτελέσματα. Δεν μας λέει ότι ο ιδιώτης είναι καλύτερος. Μας αποδεικνύει μάλιστα χειρότερα πράγματα. Σας και πρέπει πολύ. Να δούμε αυτά τα πράγματα. Εγώ ευχαριστώ. Είστε καλά.